ιδιαίτερη χαρά μας που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Λάρισα, όπως είπε ο κύριος Ρότσιος, στο κέντρο της αγροτικής παραγωγής της χώρας και είναι προφανές ότι ήταν σκόπιμο που επιλέξαμε τη Λάρισα για να ανακοινώσουμε αυτή τη συνεργασία μας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα τον Αγοραστό, που αγκάλιασε με μεγάλο ενθουσιασμό αυτή την συνεργασία και θέλησε να συμμετέχει στην προβολή όλης αυτής της δράσης, η οποία πραγματικά αναμένεται να είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση των αγροτών σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, καινοτόμων. Τα βασικά στοιχεία τα ανέφερε ο κύριος Ρότσιος. Ο σκοπός της σημερινής αυτής συνέντευξης που κάνουμε είναι να καλέσουμε όλες και όλους να έρθετε την Τρίτη στις 31 Μαΐου μεθαύριο, εδώ το απόγευμα στις 6, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα 4 πρώτα προγράμματα, και λέω πρώτα γιατί φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε, κύριε Ρότσι, αυτή τη συνεργασία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι γνωστό ότι είναι ένα ίδρυμα με μεγάλη ιστορία στην εκπαίδευση των αγροτών μας και στην συμβολή στην αγροτική παραγωγή της χώρας μας. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, από την άλλη μεριά, είναι ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως όλα τα υπόλοιπα, με την ιδιαιτερότητα ότι είναι το μοναδικό ανοιχτό πανεπιστήμιο και που προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο ενδεχομένως δεν είναι και πολύ γνωστό στη χώρα μας, τι σημαίνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά είναι ένα πλέον καθιερωμένο πανεπιστήμιο. Έχουμε περισσότερους από 45.000 συνεργούς φοιτητές, περισσότερους από 70.000 αποφοιτητές σε όλη τη χώρα. Και ο ρόλος που επιτελεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ο κοινωνικός του ρόλος, είναι πάρα πολύ σημαντικός.